Σε ένα καλύτερο μέλλον προσβλέπουν οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στην πράσινη λαϊκή του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη. Τόσο η αύξηση του ρεύματος όσο και των καυσίμων έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος παραγωγής, ενώ συνδυαστικά με τις πρόσφατες καταστροφές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες και οι χαλαζοπτώσεις, συνθέτουν ένα σκοτεινό τοπίο για τα οικονομικά του κλάδου. Οι τιμές είναι σταθερές, δεν έχουν αλλάξει, δεν έχουν κάνει κάτι διαφορετικό. Οι τιμές είναι πολύ καλές. Από 1 ευρώ με 1,5 ευρώ παίζουν όλα. Ό,τι ζαβατικό και να πάρεις, ό,τι τσάι και να πάρεις, οτιδήποτε και να πάρεις μέσα από τη λαϊκή, είναι πάμφθηνα. Ναι, αλλά αυξήθηκε το ρεύμα, τα καύσιμα. Προς το παρόν το απορροφάνε όλοι οι ιδιοκτήτες. Γιατί όμως γίνεται έτσι? Κοίταξε, ο κόσμος ζορίζεται και αν τυχόν του πεις ότι από 1 ευρώ το πας 1,5, αμέσως θα τσινιάξει, θα γκρινιάξει, θα πει πάρα πολλά. Και έτσι αναγκαστικά τα τραβάει όλο ο παραγωγός. Οπότε να κρατήσετε τους πελάτες, μην πάνε στα σούπερ μάρκετ. Για ακριβώς αυτό. Ακριβώς έτσι, όπως τα είπες, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή είναι να κρατήσουμε τους πελάτες. Όχι για να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Απλώς είναι το θέμα ότι εδώ βρίσκουν καταρχήν πρώτο και εκείνο το φρέσκο, το ζωντανό, το λαχανικό, τα πάντα, ας το πω έτσι. Από αυτή την άποψη. Αλλά δεν θέλουμε να χάσουμε και τους πελάτες μας από αυτήν την εικόνα που λέμε ότι η ΔΕΗ ανέβασε το ρεύμα και όλα αυτά εδώ πέρα. Από αυτή την αίσθηση. Είχατε και πολλές καταστροφές φέτος, έτσι δεν είναι? Φέτος είχε στα κυπευτικά πάρα πολλές, μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ ο καιρός. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι καλός ο καιρός, τουλάχιστον να βγαίνει ο κόσμος να ψωνίζει, να μας στηρίζει, να αγοράζει, ας το πω, αυτά που πρέπει να παίρνει. Πέραν των δύο πηγών ενέργειας, να σημειωθεί πως οι τιμές των λιπασμάτων σημείωσαν άνοδο τον περασμένο χρόνο. Το υψηλότερο κόστος της βασικής γεωργικής εισρωής απειλεί να επιδεινώσει περαιτέρω τον πληθωρισμό των τροφίμων παγκοσμίως. Ο δείκτης των Ηνωμένων Εθνών για τις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων κινείται ήδη κοντά στο υψηλό δεκαετίας. Το κόστος αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες έβλαψαν τις προοπτικές για τις καλλιέργειες, η πανδημία επηρέασε τις αλυσίδες εφοδιασμού και το κόστος μεταφοράς αυξήθηκε. Όλα αυτά αυξάνουν τον κίνδυνο πληθωρισμού για τις κεντρικές τράπεζες και τους καταναλωτές, ιδιαίτερα εκείνους από τις φτωχότερες χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές. Οι τιμές είναι προσιτές για όλο τον κόσμο. Είναι πολύ χαμηλές για την περιοχή μέσα, για τον Εύρο ολόκληρο. Είναι ντόπια τα προϊόντα όλα που υπάρχουν στη λαϊκή. Τώρα με την που αυξήθηκαν τα καύσιμα και το ρεύμα. Προσπαθούμε να απορροφήσουμε όλες αυτές τις αυξήσεις εμείς σαν παραγωγή. Με τα λιπάσματα τι γίνεται, αυξήθηκαν και αυτά? Πάρα πολύ. Θα δούμε όσο μπορούμε και όσο προχωράει ο καιρός, θα δούμε πώς θα πάει. Ψωνίζει ο κόσμος γενικότερα? Είναι καλά, ικανοποιητικά είναι η κίνηση. Δόξα τω Θεώ. Οι τιμές στη λαϊκή προσπαθούμε σαν παραγωγή να τις κρατήσουμε σταθερές. Έχουμε πάρα πολλές ζημιές και τα έξοδά μας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Όπως σας είπα και πριν, προσπαθούμε να κρατήσουμε τις σταθερές τις τιμές πιο κάτω από τις περσινές. Πιο κάτω από τις περσινές, για να κρατήσετε τους πελάτες. Ακριβώς. Εσάς οι καταστροφές που έγιναν, οι χαλαζοπτώσεις και οι πλημμύρες σας επηρέασαν καθόλου? Οι πλημμύρες τον Απρίλιο, πότε ήτανε, μας επηρέασαν πάρα πολύ. Είχαμε όχι τόσο καταστροφές στα δέντρα, όσο σε μηχανήματα και σε εξοπλισμό. Τώρα, η φετινή χρονιά είναι καλύτερη? Η φετινή χρονιά όχι, γιατί υπήρχε και ακαρπία πάρα πολύ μεγάλη. Είχε μεγάλη αυξομοίωση στη θερμοκρασία και έτσι παπρώιμα φρούτα χαθήκαν όλα. Και όχι μόνο αυτά, και στην κανονική περίοδο είχαμε πάρα πολύ λίγα φρούτα. Αυτό ήταν και ο μόνος λόγος που τα φρούτα φέτος ήταν πιο ακριβά από ό,τι άλλες χρονιές. Οπότε δύσκολα τα οικονομικά. Ήταν μικρή παραγωγή, γι' αυτό το λέω, ήταν μικρή παραγωγή. Τώρα άμα αθροίσουμε τις αυξήσεις του ρεύματος και όλα τα άλλα, ελπίζω σε ένα καλύτερο μέλλον.